Καθησυχαστικά είναι τα συμπεράσματα ακόμη μιας έκθεσης του Δημόκριτου από τις συνολικά 10 δειγματοληψίες που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας του Χιτά στο Τεμπλόνι και σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Από τις μετρήσεις ρήπων στα ύδατα συμπεραίνεται ότι οι τιμές συγκέντρωσης χημικών στοιχείων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία είναι σε χαμηλά επίπεδα ή και κάτω από το όριο ανίχνευσης. Οι δειγματοληψίες έγιναν στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα και τα αποτελέσματα δόθηκαν στην αρμόδια αντιπεριφέρεια περιβάλλοντος χθες, ένα χρόνο μετά από την έκδοση των αποτελεσμάτων της αρχικής φάσης που αφορούσε στα δείγματα αέρα και της οποίας τα αποτελέσματα ήταν εξίσου καθησυχαστικά. Την έκθεση υπογράφει ο προϊστάμενος Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Δ.Λ. Λεόντιος Λεοντιάδης. Στο ΣΤΑΡΤ μίλησε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Χωροταξίας, Σπύρος Ιωάννου. Αυτή λοιπόν η έρευνα, όπως σας είπα, διεξήχθη σε μία διάμετρο 10 χιλιόμετρων. Τα δείγματα της δειγματοληψίας, στα οποία έγιναν οι συγκεκριμένες μετρήσεις, είναι τα εξής 10. Τα εισερχόμενα στραγγίσματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων του Χιτά, τα επεξεργασμένα απόβλητα της εγκατάστασης επεξεργασίας, τη γεώτρηση του Χιτά, την ύλη Μπρεντάνου, τη γεώτρηση της κατασκήνωσης περιοχής Μωραΐτη, τη γεώτρηση της οικίας Ματσούκα, τη γεώτρηση των Γουβιών, γεώτρηση στην περιοχή Ζγόμπου Μαρμαρή, στη γεώτρηση στην περιοχή Παπαθανάτικα και στη γεώτρηση Αγιάννη Βασιλικά. Οι δειγματοληψίες, οι χημικές αναλύσεις επαναλήφθηκαν σε δύο περιόδους, ώστε να καταστεί δυνατόν να αποτυπωθεί, όπως σας προανέφερα, η εποχιακή διακύμανση στην ενδεχόμενη ποιοτική υποβάθμιση από τη διείσδυση των επικίνδυνων οργανικών ρήπων στους υδάτινους αποδέχτες. Τα συμπεράσματα των μετρήσεων από αυτές τις δύο μετρήσεις, όπως σας ανέφερα χρονικά, είναι τα ακόλουθα. Όπως τα υπογράφει και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ότι τη μέση κέντρωση συνολικής τοξικότητας διοξινών και φουρανίων που μετρήθηκαν στη μελέτη ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κάτω από το όριο ανίχνευσης. Η τιμή συγκέντρωση συνολική τοξικότητα για τι διοξίνε και συνολική συγκέντρωση διοξινών που μετρήθηκαν στην παρούσα μελέτη ήταν επίση σε χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά του πολυκυκλικού αρωματικού υδρογονάνθρακε, δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των νομοθετικών ορίων σε κανένα από τα δείγματα και για όλα τα σημεία η μετρούμενη ρήπη ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα, δεν παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις των τοξικών μετάλλων σε κανένα από τα δείγματα και για όλα τα σημεία τα βαρέα μέταλλα ήταν γενικά σε χαμηλά επίπεδα. Οι υψηλές τιμές αγωγημότητος και χλωριούχων ιόντων που ανιχνεύονται στα δείγματα, όπως αναφέρονται στη μελέτη Γ1, Γ11, Γ7 και Γ17, υποδεικνύουν υψηλή ανάμειξη με θαλασσινό νερό. Αυτό αφορά, να σημειώσω σημείο αυτό, την γεωτρή στην περιοχή Γουβιών. Η υψηλή συγκέντρωση θηικών ανιόντων σε πολλά δείγματα μπορεί να οφείλεται στη διάλυση της γύψου από πετρώματα και την ανάμειξη με θαλασσινό νερό. Υπογράφει ο καθηγητής του ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος Λεόντιος Λεοντιάδης. Άρα, συνοψίζοντας και εγώ από τη δική μου πλευρά, θα ήθελα να πω ότι είναι απολύτως καθασυχαστικά, δεν είχαμε υπέρβαση των ορίων, ούτε καν σε σημείο επικινδυνότητος. Άρα, μπορώ και εγώ με την πλευρά μου πλέον αφενός να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα των μετρήσεων όπως μας έχουν έρθει, να καθησυχάσω και εγώ τους συμπολίτες μου και να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία που λάβαμε ήταν απόλυτα ορθή, διότι πλέον δεν θα αναφερόμαστε σε φήμες ή σε ανώνυμες μετρήσεις ή οδήποτε εργαστηρίου που δεν είναι πιστοποιητικά ελεγμένο ή ακόμα πιστοποιημένο τεχνικά, αλλά πλέον μιλούμε για την επίσημη μελέτη και τα δεδομένα που μας έρχονται από το ΚΕΦΕ Δημόκριτος. Θα ακολουθήσει ακόμη ένα στάδιο δειγματοληπτικών ελέγχων σε κρέας, γάλα και αυγά από ζώα που βρίσκονται στη ζώνη λήψης των δειγμάτων. Ειδικότερα θα καταγραφούν όλες οι κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το χώρο υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι, αλλά και οικισμοί με 20 ζώα. Επίσης, το κλιμάκιο του Δημόκριτου θα καταγράψει όλες τις ελαιουργικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής, θα κάνει δειγματοληψίες ελαιουργικών προϊόντων και χημικές αναλύσεις δειγμάτων. Όλα τα συμπεράσματα θα καταγραφούν στην τελική έκθεση του Δημόκριτου.